Σε έδινε πολύτιμη ενημέρωση κατά την περίοδο έτσι που είχαμε και πυρκαγιές το καλοκαίρι και με ό,τι έγινε στην Μόρια, και τώρα τον αποχαιρετούμε. Μιλώ για τον αρχιπύραρχο Κωνσταντίνο Θεοφιλόπουλο, ο οποίος έτσι φεύγει και πάει στην Αττική, να τον καλομεσημερίσουμε και να του ευχηθούμε και ό,τι καλύτερο. Κύριε Θεοφιλόπουλο, είστε καλά? Καλή χρονιά. Καλά είμαι, καλά. Έχετε επισκεφτεί τώρα και όλους, έχετε κάνει έτσι τους χαιρετισμούς σας? Έχω κάνει, δεν έχω ολοκληρώσει. Α, έχετε θα ακόμα. Ολοκληρώσω αύριο, γιατί και αύριο θα μου δοθεί η δυνατότητα την ημέρα να την αξιοποιήσω, γιατί το πλοίο που θα αποχωρήσω φεύγει το βράδυ. Λοιπόν, κύριε Θεοφιλόπουλε, ουσιαστικά έτσι περίπου ένα χρόνο. Ένα χρόνο, ναι, ήρθα το Φεβρουάριο, ναι, έκλεισα παρά... Λίγος δεν είναι? Από ό,τι θέλαμε να κάνουμε, ο χρόνος αποδείχθηκε λίγος, γιατί ναι μεν σχεδιάσαμε, δεν μας το επέτρεψε όμως ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί, λόγω από την πρώτη μέρα που ήρθα στο νησί είχαμε τις έντονες διαμαρτυρίες των πολιτών σχετικά με την χωροθέτηση των νέων κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης των μεταναστών και των Δηλαδή, για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Ναι, ναι, ήταν τότε που είχαμε τις έντονες διαμαρτυρίες, τους χώρους που είχαν σχεδιαστεί να γίνουν αυτές οι δομές. Ναι. Α, λέτε τώρα για την Καράβα. Για την Καράβα και ναι, για την περιοχή της Χίου που ήταν το... Το άλλο εκεί πέρα, ναι. Το άλλο κέντρο. Μετά, με την λήξη όλων αυτών των κινητοποιήσεων, είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, τον COVID-19, τον οποίο μας άλλαξε τη ζωή. Αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε έτσι τα ωράρια μας, τις βάρδιές μας, τις σχέσεις μας και τις επικοινωνίες μας, δηλαδή και τις συνεργασίες, προκειμένου να προστατευτούμε οι ίδιοι, να προστατευτεί το προσωπικό μας, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και με τη σειρά μας το γενικό πληθυσμό. Μάλιστα. Αυτό μας έκανε είχε μια μεγάλη δυσκολία, πώς θα κάναμε εφεδρείες σε περίπτωση ενός κρούσματος των υπαλλήλων, να μην επηρεαστεί η λειτουργία της υπηρεσίας μας. Όλων των υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου, γιατί σαν διοικητής του Βορείου Αιγαίου είναι στα αρμοδιότητά μου και η Σάμος και η Καρία και η Χίος και η Λίμνος και η Λέσβος. Έτσι, το Βόρειο Αιγαίο ολόκληρο. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή για μας έτσι όντως κλείνει και ένας χρόνος και από τις κινητοποιήσεις, ποιο ήταν το έργο της πυροσβεστικής τότε, το θέμα με την Καράβα? Το έργο της πυροσβεστικής ήταν καθαρά η προστασία του φυσικού πλούτου. Από τις κινητοποιήσεις άναψαν φωτιές κτλ. Και εμείς καλούμαστε να προστατεύσουμε το φυσικό πλούτο της... Το ναι, δάση μας, γιατί όλες οι κινητοποιήσεις γίνανε μέσα στο... Είχαμε και αυτά βέβαια και στο Διαβολόρεμα και αλλού. Και στο Διαβολόρεμα και από την πλευρά του Μανταμάδου. Ναι. Και μετά λοιπόν... Είχαμε περιστατικά πάρα πολλές φωτιές, όμως το διάστημα αυτό ήταν Φεβρουάριος, είχε βρέξει, δεν τις ευνοούσε τις φωτιές. Πήραν μια μικρή διάσταση, αλλά όμως δεν έκαναν κάτι που... να επηρεάσει το πράσινο του νησιού. Να πούμε, κύριε Θεοφιλόπουλε, εσείς ήρθατε... Από πού μας είχατε έρθει τότε? Είχα έρθει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, από τη διεύθυνση πυροσβεστικών επιχειρήσεων που υπηρετούσα ως διευθυντής της διεύθυνσης, και από εκεί ήρθα και τώρα επιστρέφω στην περιφερειακή διοίκηση Αττικής. Και ποια ήταν η έδρα τότε στην Αττική, ήσασταν πάλι δηλαδή? Στην Αττική ήμουν, στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος που είναι στο κέντρο. Οπότε της, τώρα από το αρχηγείο ήρθατε στα σκληρά με την Καράβα και όλα αυτά. Μετά lockdown, καραντίνα η πρώτη. Καραντίνα, μετά είχαμε κατά την αντιπυρική πεδίο πλέον που τα χόρτα ξεράθηκαν. Είχαμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών πλησίων των και στα τρία, ναι, και στη Σάμο και στη Χίο και εδώ. Κάθε μέρα είχαμε αρκετά περιστατικά, ειδικά εδώ στη Μόρια είχαμε 4 με 5 περιστατικά την ημέρα. Μικρά περιστατικά, γιατί είχαμε σχεδιάσει να έχουμε 2 αυτοκίνητα πλησίων του ΚΙΤ, προκειμένου να αντιμετωπίζεται κάθε συμβάν στη γέννησή του. Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ οι εθελοντές πυροσβέστες, που και αυτοί με 2 αυτοκίνητα ήταν και αυτοί πλησίων μας. Δηλαδή η δύναμη ήταν 4 αυτοκίνητα και πολύ περισσότερα όταν χρειαζόταν.
Και βέβαια είχαμε σαν αποκορύφωμα έτσι την καταστροφή ολόκληρη του Κιτ Μόργιας. Μετά είχαμε την 8η Σεπτεμβρίου που είχαμε τη μεγάλη φωτιά που με τα γνωστά αποτελέσματα. Ναι. Πιστεύετε ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη για αυτό που έγινε εκείνη την... Η δικαιοσύνη έχει αποδοθεί κατά πολύ, γιατί μια ομάδα νεαρών, από ό,τι γνωρίζω, έχει οδηγηθεί και έχει δικαστεί επάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, είναι βέβαια σε μια διαδικασία ακόμα, έχει ακόμα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Ναι. Όμως έχουν γίνει συλλήψεις, έχει απαγγελθεί. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ναι. Και μετά λοιπόν από τις αρχές Σεπτέμβριου που ήταν αυτό, μετά είχαμε και τον προσωρινό καταβλισμό. Μετά αυτός ο κόσμος που διέμενε στη Μόρια πάνω από τις 10.000 ήταν στο κεντρικό δρόμο Παναγιούδα με τη Λίνη. Εκεί έμειναν περίπου 10 μέρες μέχρι που να δημιουργηθεί ο νέος χώρος να διαμορφωθεί, προκειμένου να αποσυρθούν από το δρόμο και να ανοίξει ο δρόμος και να αποκατασταθεί και η κυκλοφορία εκεί. Και εκεί ήταν η πυροσβεστική, βοηθούσε, γιατί είναι και... Ήμασταν εκεί, ήταν μπροστά και από την υπηρεσία μας, δηλαδή μας είχαν αποκλείσει. Είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε διασπορά τα αυτοκίνητα προκειμένου, αν κάτι συμβεί με το προσωπικό μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε. Ήταν κάποιες δύσκολες μέρες, κάποιες αυτές, δόξα τω Θεώ όμως, με τη βοήθεια όλων των φορέων της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας, των δημοτικών αρχών, καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε. Πάντως ήσασταν στο κέντρο των εξελίξεων, κύριε Θεοφιλόπουλε, δεν μπορείτε να πείτε ότι... Ήμασταν στο κέντρο από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε. Ήρθα στο νησί, υπήρξε μια ένταση σε όλα τα επίπεδα αυτά. Μετά, αυτό ήταν και στα τρία νησιά μας, και στη Χίο και στη Σάμο είχαμε τις ανάλογες κινητοποιήσεις. Είχαμε όμως και ένα άλλο μεγάλο κακό που μας βρήκε στο τέλος του Οκτωβρίου, το σεισμό που έγινε στην περιοχή της Σάμου, Ικαρίας και Χίου. Αυτές οι περιοχές επηρεάστηκαν πολύ με τα γνωστά αποτελέσματα που είχαμε στην Ισοσάμου, που είχαμε και την απώλεια των δύο μικρών παιδιών. Όλα αυτά μας ανάγκασε την υπηρεσία μας να υπερβάλλει, πάντα σε συνεργασία με όλους τους άλλους φορείς, την ελληνική αστυνομία, το Δήμο, την πολιτική προστασία των αντιπεριφερειών, τους εθελοντές. Καταφέραμε να ανταποκριθούμε στο δύσκολο έργο, γιατί δεν είχε τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Μπορεί να τελείωνε σαν περίοδος, δεν τελείωνε όμως στην πραγματικότητα, διότι δεν είχαμε βροχοπτώσει. Η έντονη ξηρασία του καλοκαιριού συνεχίστηκε μέχρι και του Αγίου Νικολάου περίπου, που τότε έπεσαν ικανοποιητικές βροχές, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος πυρκαγιάς να μειωθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Τώρα θα πάτε λοιπόν στην Αττική, έτσι. Μάλιστα. Έχετε χαιρετήσει εδώ το σώμα. Φυσικά έχω χαιρετήσει όλες τις αρχές, δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Είπαμε, έχετε και άλλες συναντήσεις. Θα συνεχίσω και αύριο, θα επισκεφτώ αύριο τους δύο Μητροπολίτες του νησού, να τους ευχαριστήσω. Διότι τους είχαμε πνευματικούς και παίρναμε δύναμη, τους συμβουλευόμαστε, τους επισκεπτόμασταν, ήταν κοντά μας. Ήταν τα πνευματικά μας στηρίγματα και γενικότερα και οι υπόλοιποι, και της Λίμνου και της Χίου και της Σάμου. Γιατί έχουμε ανάγκη και τη βοήθεια του Θεού. Μάλιστα. Των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, και εδώ κάναμε και τον τελευταίο χαιρετισμό. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε από κοντά λόγω COVID. Είναι έτσι οι συνθήκες. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, κύριε Θεοφιλόπουλε, και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θέλω να σας δηλώσω είναι ότι εδώ όλος ο κόσμος με δέχτηκε με αγάπη, με στήριξε την υπηρεσία μου, και εμείς προσπαθήσαμε αυτό να το ανταποδώσουμε. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το πέρασμά μου μέσα στη ζωή μου από εδώ, από το νησί και την περιφέρεια γενικότερα, και πήρα αγάπη και θα έχω τα μέρη αυτά μέσα στην καρδιά μου, και όπου μπορώ, αν μπορώ, θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος για αυτή την περιφέρεια και για αυτό το νησί. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Θεοφιλόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.